Ακόμα μια φορά βλέπουμε ότι είμαστε μόνοι και ίσως αυτό μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πραγματικά αυτό το αγαπώ το πλησίον μου να γίνει ίσως να μπει μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Ας σταματήσουν τα μίση και τα πάθη, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά, μα καθόλου. Η κρατική μηχανή, η δημοτική αρχή, οτιδήποτε είναι ανύπαρκτη παντού. Εχθές λοιπόν πάλι ένα χαλάζι και μια πολύ δυνατή βροχή έδειξε τα προβλήματα που τόσο καιρό επισημαίνουμε στο Δήμο, ότι κάντε κάτι. Από 2 Ιουλίου που καήκαμε, εχθές το πρωί ήρθε ο Δήμαρχος με τον Αντιδήμαρχο να κάνουν μια βόλτα να δούνε τι γίνεται στο δρόμο. Πολύ αργά. Ξεχύλισε το ρέμα του χωριού, βγήκαν τα νερά απ' έξω, όλα, κόπηκε ο δρόμος εκεί στο χωριό, μέσα στο χωριό, δηλαδή ο κεντρικός δρόμος της παραλίας. Μετά από λίγο πέσανε χαλίκια, χώματα, όλα. Έκλεισε ο δρόμος προς Σκουτάρι. Δηλαδή ένα κομμάτι που δεν το συνειδητοποίησαμε χθες το βράδυ, σπιτιών εδώ που είμαστε εμείς μπαίνοντας στον Κότρονα, αποκοπήκαμε ξαφνικά. Γιατί, για δεν υπάρχει πουθενά αυτό που λέγεται ο κοινός νους των τοπικών αρχόντων. Τους πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ. Τους κάνουμε ανθρώπους, τους δίνουμε το στήριγμά μας, τους στηρίζουμε, τους ψηφίζουμε και αυτοί το μόνο που κάνουν οι περισσότεροι από αυτούς είναι να τρέχουν σε τίποτα μνημόσυνα και κηδείες για κόλυβα, να σηκώνουν τα μανίκια αφού γίνει το κακό και να έρχονται για αυτοψία λίγο πριν στο παραδείο που ήταν και δύο όπως φάνηκε για να κάνουν αυτοψία να δούνε τι, να ψάξουνε. Τι, τα είδαμε. Τα είδαμε πάνω στη Μάνδρα της Αττικής. Είναι δυνατόν το 2017 να πνίγονται άνθρωποι? Και βλέπουμε ακόμα μία φορά ότι, και εδώ είναι το μεγαλείο του Θεού, το μεγαλείο αυτής της υπέρτατης δύναμης, φτιάχνουμε τεχνητές νοημοσύνες, δεν φτιάχνουμε κομπιούτερ, φτιάχνουμε που μπορούν και να ανοιγοκλίνουν τα βλέφαρά μας με το πάτημα ενός κουμπιού. Μπορούμε να σταματήσουμε μία βροχή, να σταματήσουμε μία φωτιά, μία θαλασσοταραχή? Όχι, πέστε μου αν μπορείτε, επειδή ο άντρας μου ήταν καπετάνιος και έχω ταξιδέψει πολύ, να είστε σε ένα βαπόρι με 12 μποφόρ στη μέση του Ειρηνικού. Για να μου πείτε εκείνη τη στιγμή ποιος βοηθάει. Μάλιστα. Ποιος βοηθάει. Λόγω των καμένων δασών και της όλης διαδικασίας της καλοκαιρινής, δεν έπρεπε ο Δήμος να έχει προετοιμαστεί? Τίποτα, ξέρεις κάτι άλλο, χάρη μου. Δεν ήρθε κανείς να ενημερώσει αυτόν τον κόσμο. Μην κόβετε τα δέντρα ασύστολα. Διότι ναι μεν φέτος θα πουλήσουν τα ξύλα. Πολύ ωραία, θα βγάλουν λεφτά. Του χρόνου, του παραχρόνου, αυτά σε 7 χρόνια θα ξανακάνουν που τις κόψαν αυτά στα βρώματα. Μάλιστα. Έπρεπε να τις κόψουν. Ήρθε ο Ελγά να ενημερώσει. Μια μέρα με πήρε μέσα τον Αύγουστο κάποιος και μου είπε αν έχω δωμάτιο, ότι είναι από τον Ελγά, δεν είχα, ούτε είδαμε, ήρθανε, δεν ήρθανε, τίποτα. Ποιος περιμένει αποζημίωση? Κανείς μας δεν περιμένει. Τουλάχιστον μια ενημέρωση. Τουλάχιστον ο Δήμος να έχει κάνει κάτι, διότι θα μπορούσαν όλα αυτά τα ξύλα που κοπήκαν, κάποια από αυτά να γίνουν αναχώματα, να γίνουν φυσικά εμπόδια για αυτή τη βροχή που όταν θα κατέβει από το βουνό θα τα πάρει όλα σβάρνα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα που να κρατήσει αυτή τη στιγμή τη βροχή που θα έρθει πίσω μας πάνω από το βουνό. Και όλα τα άλλα είναι απλώς για το Θεαθήνε και για να κάνουμε βόλτες. Χθες το βράδυ, να σου πω έτσι το απλό, ειδοποίησαν το γιο με 11.30 ώρα να πάει να βάλει εμπόδια για να μην έρχεται ο κόσμος ούτε από τον Κότρο να προσκουτάρει, και από εκεί δεν ξέρω ποιος πήγε από εκεί, αν πήγε κάποιος και έβαλε. Τουλάχιστον εμείς βάλαμε από εδώ, από τον Κότρονα, και μετά να ξέρουν ότι δεν πάει για το Σκουτάρι. Τώρα τι να μιλήσουμε παραπέρα, τι να πούμε. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή? Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ο δρόμος και στο κέντρο του χωριού και προς το Σκουτάρι. Το πρωί ευτυχώς ο Δήμος έστειλε και καθάρισαν το δρόμο και είναι ανοιχτός ο δρόμος αυτή τη στιγμή. Πριν από 2 λεπτά έριχνε πολύ δυνατή βροχή, αλλά με ήλιο. Τώρα τι θα γίνει σήμερα, έρχεται και αυτό το άλλο που λένε το κύμα. Ακόμα μέχρι αύριο το απόγευμα υπάρχουν άσχημα καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Οι καιροί πλέον δεν είναι όπως παλιά. Δηλαδή αν δεν υπάρχει ανάγκη να βγούμε, είναι καλύτερα να μην βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Να προστατεύουμε ό,τι μπορούμε από την περιουσία μας, γιατί είμαστε μόνοι. Ό,τι γίνει δεν θα έρθει κανείς να μας δώσει ένα χέρι βοηθείας.